Okay. Σήμερα είναι το πρώτο μάθημα για το θέμα της υπέρτασης. Θα έχουμε συνολικά 3 μαθήματα. Σήμερα θα συζητήσουμε τις αιτίες και κάποιες βασικές λύσεις μαζί με κάποιες ασκήσεις, αναπνοές, δονήσεις και τεχνική χαλάρωσης. Και οι επόμενες φορές θα δουλέψουμε και με το υποσυνείδητο, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε ποιες είναι οι βασικές αιτίες του προβλήματος και με κάποιες άλλες τεχνικές επίσης. Τώρα, οι βασικές αιτίες της υπέρτασης μέσα στο οργανισμό, όπως και με μια συζήτηση που είχαμε εχθές με έναν γιατρό, είναι σχεδόν όσες είναι οι άνθρωποι. Αλλά βασικά λειτουργεί μέσα από μερικούς βασικούς μηχανισμούς που αφορούν τα συναισθήματα, το ενδοκρινικό σύστημα, τα επινεφρίδια και τα νεφρά. Είναι τα βασικά όργανα που παίζουν ρόλο στην δημιουργία της υπέρτασης. Δηλαδή, πρώτο με τα νεφρά. Αν δεν αποβάλλουν αποτελεσματικά τα υγρά του σώματος, φυσιολογικό είναι ότι αυξάνεται το όγκος του αίματος, του υγρού που υπάρχει μέσα στους φλέβες και αυξάνει την πίεση μέσα στους τοίχους των φλεβών και αρτηριών. Επίσης, αν υπάρχει πάθηση των νεφρών και δεν υπάρχει αρκετή απομάκρυνση των υγρών, έχουμε πρόβλημα. Δεύτερο, αν δημιουργείται μία όχι σωστή ισορροπία στις ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο αίμα, δηλαδή τα άλατα, και βασικά εδώ μας ενδιαφέρει το νάτριο και την ισορροπία νάτριο και κάλιο και φόσφορο, αυτό επίσης μπορεί να είναι αιτία να αυξάνεται το όγκος του υγρού και την πίεση. Μπορεί να υπάρχει και κληρονομική αδυναμία των νεφρών. Ή μπορεί κάποιος να έχει φάει πολύ νάτριο στην ζωή του ή πολλές τοξίνες στην ζωή του και να έχει κουράσει τα νεφρά. Να έχουν και μια κληρονομική αδυναμία, αλλά και να τα κουράσει. Τώρα, εκτός από αυτό, έχουμε την επίδραση των επινεφρίδιων επάνω στα νεφρά και γενικά πάνω σε όλο το μηχανισμό της πίεσης στο σύστημα και ελέγχοντας πόσο υγρό κρατιέται και φεύγει, αλλά και τι ένδυση υπάρχει στις φλέβες. Τώρα, έχουμε ένα σύστημα. Φανταστείτε ότι είναι ένα σύστημα με σωλήνες, με νεκρό μέσα. Και όταν λέμε υπέρταση, εννοούμε ότι η πίεση στο τείχωμα αυτό είναι μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή το όγκος του υγρού μέσα στο σύστημα είναι περισσότερο. Μπορεί να είναι επειδή έχει στενέψει η σωλήνα. Και πώς μπορεί να στενεύει? Μπορεί να στενεύει ή από την ένδυση, ότι έχω ένδυση και υπάρχει ένα σφίξιμο στα αγγεία. Τα αγγεία σφίγγουν από την ένδυση που έχω και έτσι κλείνει το χώρο και τότε αυξάνεται η πίεση ή μικραίνει ο χώρος επειδή συσσωρεύεται μέσα στις φλέβες και αρτηρίες πουρή από κακή διατροφή ή από κακή λειτουργία των οργάνων ή αρνητικά συναισθήματα, ένδυση που δημιουργεί περισσότερη χοληστερίνη, άλλες ουσίες που συσσωρεύονται μέσα στο τείχωμα των αρτηριών και φλεβών. Και τότε έχουμε ή αύξηση του υγρού ή μείωση του χώρου που υπάρχει για αυτό το υγρό. Τα επινεφρίδια ελέγχονται από το υποθάλμος και την υπόφυση και θυροειδή και υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ όλων αυτών και τότε οπωσδήποτε τα συναισθήματα που έχει ένας άνθρωπος μέσα από αυτό το κύκλο, μέσα από την υπόφυση και υποθάλμες και επινεφρίδια,
και μέσα από τα νεφρά μπορεί να δημιουργήσει αυτή την ψηλή πίεση που έχει μέσα στον άνθρωπο. Τώρα, μία από τις βασικές αιτίες, θα έλεγα ότι οι δύο βασικές αιτίες εκτός από την κληρονομικότητα που θέλουμε να κοιτάξουμε είναι η διατροφή και τα συναισθήματα. Και θα έλεγα γενικά οι όλες τις αρρώστιες του ανθρώπου, εκτός από κληρονομικές αδυναμίες, αυτό που παίζει μεγαλύτερο ρόλο είναι η διατροφή του ανθρώπου και τα συναισθήματά του. Εγώ προσωπικά βάζω τα συναισθήματα πάνω από την διατροφή. Και έχουν γίνει και έρευνες ανθρώπων που καπνίζουν τόσο τσιγάρα την ημέρα, αλλά εκφράζουν τα συναισθήματά τους και δεν παθαίνουν καρκίνο τόσο όσο άνθρωποι που δεν καπνίζουν, αλλά δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Δηλαδή έχουν γίνει τέτοιες έρευνες. Παίζει ρόλο η διατροφή, παίζει ρόλο το κάπνισμα, παίζει ρόλο οι τοξικές ουσίες, θα τα κοιτάξουμε και αυτά, αλλά νούμερο ένα σε όλη την υπόθεση είναι τα συναισθήματα. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όσο αφορά τα συναισθήματα είναι η στάση ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζει την ζωή. Γιατί όλα τα σωματικά φαινόμενα είναι αποτέλεσμα νοητικά φαινόμενα. Και κάθε σωματική αρρώστια είναι στην ουσία μία ενεργειακή, μία νοητική κατάσταση που γίνεται μία ενεργειακή κατάσταση, η εθερική, που μετά εμφανίζεται μέσα στο σώμα. Το ότι συνήθως, εκτός από ανθρώπους που έχουν σοβαρή κληρονομικό πρόβλημα, υπάρχει πρώτο μία ένταση, αν θέλετε, στο νοητικό επίπεδο, που καταλήγει στο ενεργειακό, καταλήγει στο ενδοκρινικό σύστημα και από το ενδοκρινικό σύστημα σε όλο το σώμα. Στον ένα μπορεί να εμφανίζεται σαν υπέρτεση, στον άλλον σαν υπότεση. Σε κάποιον άλλον σαν κολίτιδα, σε κάποιον άλλον σαν καρκίνο. Σε κάθε άνθρωπο διαφορετικά. Τι προτείνουμε? Να αποφεύγουμε το αλάτι, τα ζωικές πρωτεΐνες, το λίπος, και αυτό σημαίνει τότε ακόμα τα τυριά που έχουν λίπος και αλάτι. Αν έχουμε τυριά σαν μυζήθρα, ανθότυρο, κάποιες τυριά που δεν έχουν αλάτι και δεν έχουν λίπος, εντάξει. Αλλά το λίπος που μαζεύεται μέσα στις φλέβες και τους βουλώνουν, αυξάνει την πίεση, και το αλάτι που αυξάνει τις ηλεκτρολίτες, την ένταση, είναι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε. Πολλές φορές επίσης θα καταλάβουμε ότι η υπέρτιση συνοδεύεται από την αρτήρια σκλήρωση. Επειδή σκληραίνουν οι αρτηρίες και χάνουν την ελαστικότητα, τότε αυξάνεται η πίεση. Δηλαδή σκληραίνονται οι αρτηρίες βασικά από την κακή διατροφή που έχουμε. Επίσης, να αποφύγουμε όλα τα φαγητά που είναι σε κονσέρβα, γιατί αναγκάζονται να βάλουν σε αυτά διάφορα άλατα για να μην χαλάνε. Οποιοδήποτε μορφή αλάτιου. Επίσης, να αποφύγουμε τα πράγματα που διηγείρουν, δηλαδή τη μοστάρδα, το καφέ, τα τσιγάρα, τα πολλά μπαχαρικά. Να αποφύγουμε αυτές τις ουσίες που δημιουργούν, αν θέλετε, περισσότερη ένταση μέσα στο οργανισμό. Προτείνεται να τρώμε περισσότερα φαγητά που έχουν κάλιο. Το ποτάσιο είναι κάλιο? Ναι. Δηλαδή λαχανικά, δημητριακά, όσπρια και τα χόρτα, τα διάφορα χόρτα. Ιδιαίτερα το λάχανο. Έχουν δείξει έρευνες όπου άνθρωποι τρώγανε λάχανο κάθε μέρα και υπήρξε ένα 15% μείωση στην χολεστερίνη. Οι ίνες και η βιταμίνη C που υπάρχει μέσα στο λάχανο βοηθάνε να μειώνει η χολεστερίνη.
Ένας άνθρωπος που έχει σοβαρό πρόβλημα, αν μπορεί να εξοικειωθεί με νηστείες, θα μπορούσε να κάνει κατά καιρούς κάποιες νηστείες. Ή με χυμούς, ή με χυμό λαχανικών, δηλαδή με το ζουμί λαχανικών, ώστε να καθαρίζει τα νεφρά. Και κάτι καιρούς, μία νηστεία, μία, δύο, τρεις μέρες, όχι πολλές μέρες, να καθαρίσουμε τα νεφρά, και ιδιαίτερα καλό για να καθαρίσουμε τα νεφρά είναι και το καρπούζι. Το καλοκαίρι να κάνουμε κάτι καιρούς μερικές μέρες. Υπάρχουν και κάποια τσάι επίσης που βοηθάνε. Ιδιαίτερα το τίλιο βοηθάει να χαμηλώνει την ένταση. Και υπάρχει και, εμείς έχουμε δει, δεν το ήξερε, αλλά είδαμε από ένα από τα μέλη μας που άρχισε να πίνει το καλέντζολα που παράγουμε στη Μυρενόντα, ότι βρήκε απότομη μείωση της επέτασης. Δεν έχουμε κάνει έρευνα πάνω σε αυτό, ούτε το έχω διαβάσει πουθενά. Είδαμε απλώς αυτό σε έναν άνθρωπο. Και εκεί πέρα, αν ισχύει για και άλλους ανθρώπους, δοκιμάστε εσείς και να δούμε αν λειτουργεί πράγματι και για άλλους ανθρώπους έτσι. Okay, τότε η πρώτη μας ανάγκη είναι να αποφεύγουμε τροφές που αυξάνουν την πίεση, που είναι τα άλατα, τα λίπη, τα κρέατα, να αποφύγουμε το καφέ, το τσάι το μαύρο, το τσιγάρο και όλες αυτές τις ουσίες που αυξάνουν. Να τρώμε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά και όσπρια, να αποφεύγουμε τα τυριά με άλατα και με αλάτι και λίπος, και να κάνουμε κάτι καιρούς, ίσως μία φορά το μήνα, μία, δύο, τρεις μέρες νηστεία, για να βοηθάμε τα νεφρά να καθαρίσουν. Και ό,τι τσάι εσείς βρείτε ότι βοηθάνε να μειώσουν την ένταση. Το επόμενο μέρος της αυτοθεραπείας είναι οι σωματικές ασκήσεις που θα δείξουμε σήμερα και θα κάνετε και που έχουν σαν τρεις στόχους. Πρώτο στόχο είναι η μείωση της ένδυσης, η χαλάρωση. Δεύτερο στόχος είναι η ισορροπία του ενδοκρινικού συστήματος. Και τρίτος, συγκεκριμένα τα νεφρά και τα επινεφρίδια. Δηλαδή θα κάνουμε ασκήσεις που επιδρούν συγκεκριμένα στα νεφρά και στα επινεφρίδια και στον δεύτερο βαθμό όλο το ενδοκρινικό σύστημα, για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα όργανα που είναι τόσο κλειδί. Δηλαδή το κλειδί όργανο σε όλο το θέμα είναι νεφρά και επινεφρίδια. Γιατί είναι η κορτιζόνη και η αδρεναλίνη που κανονίζουν όλα αυτές τις διαδικασίες. Επίσης θα μάθουμε πού να κάνουμε μασάζ στο πέλμα, ακριβώς για αυτά τα όργανα. Και για να μην χάνουμε χρόνο, κοιτάξτε και στο χαρτί σας, εκτός από τις ασκήσεις που έχει εκεί, κάτω δεξιά έχει τη λέξη ρεφλεξολογία και δίνει τα σημεία που χρειάζεται να κάνουμε για το πρόβλημα της υπέρτασης. Κάναμε την υπόφαση στο μεγάλο δάκτυλο, κάναμε την θυρεοειδή παραθυρεοειδή, και κάναμε τα νεφρά και τα επινεφρίδια. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία. Τώρα, εκτός από αυτό, θα πρέπει να κάνουμε το σημείο που πάει από το νεφρό για να βγει από την κίστη. Τότε φανταστείτε μία γραμμή από το νεφρό προς το εξωτερικό μέρος του ποδιού που καταλήγει στην φτέρνα. Λείπει αυτό το σημείο. Μπορείτε να το βρείτε και στο βιβλίο για μασάζ, ρεφλεξολογία και η πνευματική θεραπεία. Αυτά είναι τα σημεία που μας ενδιαφέρουν για να τονώσουμε τα νεφρά και τα επινεφρίδια και σε δεύτερο μέρος όλο το ενδοκρινικό σύστημα. Ότι έχουμε την διατροφή, έχουμε τις ασκήσεις και έχουμε την ρεφλεξολογία. Αυτά τα σημεία για τα νεφρά και τα επινεφρίδια μπορεί να γίνονται μόνοι σας κυλώντας το πέλμα σας επάνω σε ένα μπουκάλι ή συγκεκριμένα κύλινδρους που υπάρχει για τη μεφλεξολογία, πιέζοντας αυτό το σημείο για να απολευθερώνονται τα κρύσταλλα που έχουν μαζευτεί εκεί στα νεφρά και επινεφρίδια, στο αντακλασικό σημείο αυτό. Τα άλλα σημεία πιο πάνω θα χρειαστείτε ένα ξυλάκι.
Το δουλέψτε. Προτείνω, αν δεν έχετε καμία επαφή με τη ρεφλεξολογία, πρώτον έχετε ένα έμπειρο άνθρωπο να σας κάνει 5-6 φορές, να μάθετε πόσο πρέπει να είναι η πίεση, η διάρκεια, πώς είναι η κίνηση, να το μάθετε εσείς και μετά να το κάνετε στον εαυτό σας. Ή το σύντροφό σας να το μάθει, το παιδί σας ή κάποιο άνθρωπο που μένει μαζί σας να το μάθει και να το κάνει. Αυτό αφορά την ρεφλεξολογία. Τώρα, θα σας δείξουμε τώρα τις ασκήσεις, θα σας δείξει η Ελευθερία και θα σας περιγράψω εγώ, μετά θα τις κάνουμε και αυτό απολύτως είναι ένα πακέτο, είναι οι ασκήσεις, οι δονήσεις, οι αναπνοές και η χαλάρωση. Αυτό είναι ένα πακέτο που προτείνουμε για τον κάθε άνθρωπο να εφαρμόσει κάθε μέρα, κάθε μέρα στην ζωή του, καλύτερα και πριν και βράδυ αν μπορεί. Ασκήσεις, δονήσεις, αναπνοές και χαλάρωση. Αν αργότερα θέλετε να μάθετε ιδεολογισμό, είναι πολύ θετικό. Και εκτός από αυτό, σε μια άλλη συνάντηση θα μιλήσουμε για την στάση μας προς την ζωή. Πριν προχωρήσουμε και σας δείχνουμε αυτές τις ασκήσεις, θέλω απλώς να πω ότι υπάρχουν δύο άλλα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν και αυτό είναι το σιάτσου, η βιοενεργειακό μασάζ που είναι δύσκολο να κάνετε στον εαυτό σας. Ίσως σας δείξουμε την τελευταία μέρα κάτι που μπορείτε να κάνετε, αλλά εκεί που πρέπει να επικεντρώνετε αυτό το μασάζ είναι στον αυχένα και στο κεφάλι. Ειδικά αυτά τα σημεία εδώ στο πλάι του αυχένα είναι ιδιαίτερη για την επέρταση. Όλο αυτό το σημείο. Αλλά γενικά για το κεφάλι ηρεμεί αυτό το πράγμα. Τότε έχουμε διατροφή, ρεφλεξολογία, ασκήσεις, αναπνοές, δονήσεις, χαλάρωση και μασάζ και αλλαγή στάση ζωής. Τώρα να σας δείξουμε τις ασκήσεις και στο τέλος θα δούμε τι ερωτήσεις μπορείτε να έχετε. Ότι καλούμε την Ελευθερία να έρθει εδώ τώρα. Έχετε μαζί σας το χαρτί. Έχει εδώ στο χαρτί δύο σειρές. Θα σας δείξουμε τώρα. Θα δείξω εδώ, ναι. Βλέπουμε μια πρώτη σειρά για ανθρώπους που έχουν αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν έχουν κάνει ασκήσεις στην ζωή τους, δεν έχουν εξοικειωθεί με ασκήσεις και τότε θα κάνω μόνο την πρώτη σειρά και τίποτα άλλο. Αν δεν έχετε σοβαρό πρόβλημα ή ακόμα αν έχετε σοβαρό πρόβλημα και έχετε εξοικειωθεί με ασκήσεις, τότε μπορείτε να κάνετε την δεύτερη σειρά. Η δεύτερη σειρά έχει και την πρώτη σειρά μέσα. Απλώς προσθέτει κάποια άλλα πράγματα. Ας κοιτάξουμε την πρώτη σειρά τότε για αυτούς που δεν έχουν κάνει ασκήσεις και ξεκινάνε τώρα ή έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η πρώτη άσκηση είναι το τέντομα προς το πάνω. Όμως η εκπνοή γίνεται με τον μπαλόνι εκπνοή. Τι είναι αυτό? Εισπνέω με τη μύτη και μετά φουσκώνω τα μάγαλά μου σαν θα γεμίσω ένα μπαλόνι και κάνω το κάνω έτσι κυρίως. Το κάνουμε στην ζωή. Φεύγει μία ένδυση με αυτό. Φεύγει περισσότερη ένδυση με αυτή την εκπνοή. Τώρα, δεν χρειάζεται να έρχεσαι πάνω στα δάκτυλα, μόνο προς το πάνω. Εισπνοή, σηκώνουμε τα χέρια πάνω, λίγο κράτημα, φουσκώνουμε τα μάγκολα και εκπνοή. Για το πώς το κάνεις. Ισπνοέ, μία παύση, φουσκώνω τα μάγκολα. Δοκιμάστε όλοι σας, θα σας δούμε. Ισπνοέ.
Και εκπνοή. Μία φορά ακόμα. Μπορείτε να καταλάβετε ότι φεύγει η περισσότερη ένταση με αυτόν τον τρόπο. Καθίστε λίγο κόμπο που είστε και θα σας δείξουμε δύο πράγματα ακόμα και θα τα κάνετε όλα μαζί μετά. Η ελευθερία θα σας δείξει πιο αργά. Καθίστε πάλι. Η επόμενη άσκηση είναι οι στροφές του κεφαλιού. Που το κεφάλι έρχεται κάτω και με την εισπνοή φέρνουμε το κεφάλι δεξιά και πίσω. Με πάρα πολύ προσοχή να μην πάμε πίσω, μην πας πολύ πίσω ελευθερία, έτσι. Σαν να υπάρχει ένας πίνακας μπροστά μας και με τη μύτη ζωγραφίζουμε ένα κύκλο πάνω σε αυτό το πίνακα, ώστε να μην πάει το κεφάλι πίσω. Αυτό είναι σημαντικό στην επέρταση, γιατί μπορεί να δημιουργεί ζάλι και να χάνουμε τις αισθήσεις μας. Εντάξει, δηλαδή δεν πάει το κεφάλι πίσω. Μόνο έτσι όπως το κάνει η ελευθερία τώρα. Το κάναμε 5 φορές από τη μία πλευρά και μετά 5 φορές από την άλλη πλευρά χωρίς να πάει το κεφάλι πίσω. Αυτό απελευθερώνει την ένδυση εδώ και όπως σας είπαμε υπάρχουν σημεία στον αυχένα που για το βερονισμό και για το σιάτσο, το βιονεργικό μασάζ που είναι για την επέρταση και αυτά βοηθάει, αυτή η άσκηση βοηθάει. Okay. Αυτό είναι η δεύτερη άσκηση. Η τρίτη άσκηση είναι η γάτα με το μπαλόνι αναπνοή. Με την μπαλόνι αναπνοή, ναι. Τη γάτα την κάνουμε στα τέσσερα έτσι. Με την εισπνοή σηκώνουμε το κεφάλι και έρχεται η λεκάνη προς το μέσα. Και βλέπετε ότι επιδράει στα νεφρά και επινεφρίδια εδώ. Και με την εκπνοή, με την πολλώνια εκπνοή γίνεται αυτή η κάμψη. Η λεκάνη έρχεται μέσα και το κεφάλι μέσα. Μετά εισπνοή επάνω και πάλι με την εκπνοή, με την πολλώνια εκπνοή. Αυτό θα συνεχίζει η ελευθερία να το κάνει λίγο. Επιδράει στα νεφρά, στα επινεφρίδια, στον θυροειδή και παραθυροειδή. Κάνει μασάζ εδώ στον αυχένα, στο λαιμό. Και λίγο επίσης την απόφαση και υποθάλμος. Και με την μπαλόνι εκπνοή φεύγει η ένταση και χαλαρώνουμε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε 7 με 10 φορές. Μπαλόνι εκπνοή με την γάτα. Okay. Μετά η επόμενη άσκηση είναι η ξαπλωτή τορσιών. Ξαπλώνουμε, παίρνουμε μερικές αναπνοές, βρίσκουμε έτσι την χαλαρωτή θέση, να είμαστε άνετοι. Φέρνουμε τώρα το δεξί πέλμα, λυγίζοντας το γόνατο, στο αριστερό γόνατο και με το αριστερό χέρι οδηγούμε το δεξί γόνατο αριστερά, στρίβοντας το σώμα. Και τώρα θα σηκωθεί λίγο ο ώμος ίσως, ή ο ώμος θα σηκωθεί ή το γόνατο δεν θα φτάσει. Εκτός αν έχουμε μεγάλη ευλυκυσία και μπορεί και ο ώμος και το γόνατο να είναι κάτω. Τώρα υπάρχουν διάφορες σχολές στην Ιόγκα. Μερικοί λένε ο ώμος πρέπει να μείνει εκεί που είναι. Άλλοι λένε όχι θα σηκωθεί το γόνατο θα πάει κάτω. Υπάρχουν διάφορες. Εσείς θα βρείτε εκεί που σας ταιριάζει περισσότερο. Αυτό που βλέπουμε όμως σε αυτή την άσκηση είναι, γιατί είναι μια στατική άσκηση και μένουμε εκεί και αναπνέουμε και χαλαρώνουμε με το κεφάλι στρεμμένο προς το απλωμένο χέρι, ότι γίνεται μια στροφή ιδιαίτερα στην περιοχή των επινεφρίδιων και νεφρά. Άρα γίνεται μια επιστροφή σε όλη τη μάκρος της σπονδυλικής στήλης που χαλαρώνει όλα τα νεύρα της σπονδυλικής στήλης και γενικά χαμηλώνει την ένταση, ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Τόσο πολύ ηρεμή ότι στα μαθήματα, στα μεσαία και προχωρημένα, πολλές φορές κάποιος κουρασμένος άνθρωπος κοιμάται στην θέση αυτή. Δηλαδή τόσο χαλαρώνει το νευρικό σύστημα
αυτή η θέση. Είναι πολύ χρήσιμη. Ότι θα μείνετε εκεί 3 με 5 λεπτά, αν μπορείτε, και με την πάροδο του χρόνου και περισσότερο. Γιατί είναι μια πολύ καλή άσκηση για όλα. Γυρίζουμε, παίρνουμε κάποιες αναπνοές, χαλαρώνουμε, νιώθουμε ότι γίνεται μια ισορροπία στο σώμα και μετά κάνουμε την ίδια άσκηση από την άλλη πλευρά. Λυγίζουμε το αριστερό πόδι, το γόνατο το παίρνουμε στο γόνατο, στρίβουμε το σώμα, το κεφάλι προς το απλωμένο χέρι και τώρα μένουμε, αν μπορούμε, την ίδια διάρκεια που μείναμε στην άλλη πλευρά. 3 λεπτά και 3 λεπτά, 5 λεπτά και 5 λεπτά. Μένουμε εκεί, αναπνέουμε με την κοιλιά και σε αυτή την στατική θέση τι κάνουμε με το νου μας. Ο νους κάνει ένα έλεγχο του σώματος. Ξεκινάει στα πέλματα και σαν να κάνουμε βαθιά χαλάρωση ανεβαίνει στους γοφούς, στην μέση, στην σπονδυλική στήλη, στους ώμους, στον αυχένα, στο κεφάλι, στα μάτια και χαλαρώνουμε. Κάναμε βαθιά χαλάρωση μέσα σε αυτή την θέση. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Και έτσι νιώθουμε ένα σημείο και νιώθουμε ένα λασκάρι και νιώθουμε ότι σιγά σιγά κατεβαίνει ο ώμος, κατεβαίνει το γόνατο, χαλαρώνουν οι μύες. Τότε έχει μεγάλη επίδραση στα πενεφρίδια και στα νεφρά και σε όλο το νευρικό σύστημα. Και ηρεμεί γενικά τους τόνους μέσα στον οργανισμό. Okay. Η επόμενη άσκηση είναι να κάνουμε αναπνοές. Να σας δείξουμε, δυστυχώς ξέχασα να το γράφω, εκεί θα βάλετε 5α αν θέλετε, πριν από το 6 δονήσεις. Ή μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Όχι, μπορούμε να κάνουμε τις δονήσεις πρώτο και μετά τις αναπνοές. Έτσι θα το κάνουμε. Όχι, μην γράψετε. Θα βάλετε 6α αναπνοές, γαλήνια αναπνοή θα γράψετε, 6α γαλήνια αναπνοή και μετά βαθιά χαλάρωση. Τώρα, οι δονήσεις παίζουν μεγάλο ρόλο στο θέμα της επέρτασης, επειδή και εναρμονίζουν τον άνθρωπο, αλλά και εκτόνουν ενέργειες, Οι δονήσεις γίνονται με το εξής τρόπο. Καθόμαστε ίσια, παίρνουμε μια βαθιά εισπνοή και μετά αφήνουμε την δόνηση, συγκεκριμένα το φωνήοντα Α και Ου, θα κάναμε και Ο, να βγει με τρόπο ώστε να φύγει αυτή η ένταση. Από μία πλευρά είναι εκτονωτική, από την άλλη πλευρά είναι συντονιστική η άσκηση. Γιατί μας συντονίζει με πιο ήρεμες δονήσεις. Στην αρχή εκτονώνει, αλλά μετά ηρεμεί και όλα. Εντάξει, τότε παίρνουμε εισπνοή. Ε? Προτείνω να κάνετε 5 φορές το Α, 5 φορές το Ου, το Ο και 5 φορές το Ου. Κάθε μέρα, τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα και θα δείτε ότι αυτό και θα εκτονώσει ενέργειες αλλά και θα φέρνει ένα συντονισμό ηρεμίας μέσα στο σώμα και στο νου. Είναι πολύ βοηθητικό. Βοηθάει και πολύ την καρδιά.
εκτός από την επέρταση, βοηθάει και την καρδιά και γενικά το νευρικό σύστημα αυτή η άσκηση. Ότι είναι συγχρόνως όμως, να έχετε απόψη σας, μία αναπνευστική άσκηση. Γιατί πρέπει να καθίσω ίσια, να γεμίσω τις πνεύμονες, ότι είναι και αναπνευστική η άσκηση. Και μετά αφήνω τον ήχο να βγει όσο πιο αργά, ώστε να αποκτάει διάρκεια. Δεν έχει σημασία τόσο η δύναμη, όσο η διάρκεια και ο τόνος, να είναι αρμονικό αυτό που ακούω. Τώρα αν οι πρώτες φορές δεν είναι αρμονικό, δεν πειράζει, γιατί μάλλον μία εκτόνωση είναι. Αλλά σιγά σιγά να πάει προς το αρμονικό. Okay, τότε κάναμε τις ασκήσεις, κάναμε τις δονήσεις. Και εντοπίστε τους ανθρώπους στην οικογένεια σας ότι είναι μία άσκηση που κάνετε για την υγεία σας. Να μην νομίζουν ότι τα έχετε χάσει. Και μετά είναι οι αναπνοές. Συγκεκριμένα για το πρόβλημα της επέρτασης κάναμε την γαλήνια αναπνοή που έχει το ρυθμό 6-3-6-3. Τι σημαίνει αυτό? Ή 4-2-4-2. Σημαίνει ότι η εισπνοή και η εκπνοή έχουν διπλή διάρκεια από το κράτημα και την άπνοη. Θα μας δείξει τώρα η Ελευθερία να ξεπλώσει. Τώρα μπορούμε να ξεπλώσουμε μετά από τις δονήσεις, να κάνουμε την γαλήνια αναπνοή και αυτό θα μας προετοιμάζει για την χαλάρωση. Καταρχήν, όχι με τα χέρια. Καταρχήν να θυμηθούμε ότι η αναπνοή γίνεται με την κοιλιά, τα πλευρά και το στήθος. Δηλαδή φουσκώνει η κοιλιά με την εισπνοή. Ναι. Φουσκώνει η κοιλιά, μετά ανοίγουν τα πλευρά και μετά σηκώνει το στήθος. Μετά ξεφουσκώνει η κοιλιά, μαζεύονται τα πλευρά και κατεβαίνει το στήθος. Τώρα, μπορείτε να το κάνετε, θα βρείτε εσείς, θα μπορείτε να το κάνετε την πλήρη αναπνοή ή να κάνετε την κοιλιακή αναπνοή μόνο. Ελέγξτε εσείς τι σας βοηθάει περισσότερο. Η κοιλιακή αναπνοή μόνη της χαλαρώνει ίσως περισσότερο. Η πλήρη αναπνοή και χαλαρώνει και αναζωογονεί. Αλλά θα δείτε τι είναι αυτό που ρίχνει την πίεση περισσότερο. Εσείς να το ερευνήσετε. Δηλαδή είναι μόνο με την κοιλιά, δείξτε μόνο με την κοιλιά, βάλετε το χέρι σου εκεί. Μόνο με την κοιλιά ότι φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Μέχρι εκεί και μετά εκπνοή. Αυτό είναι με την κοιλιά. Δεν αναβαίνει μέσα στα πλευρά και σωστά. Δεν είναι μια ολοκληρωμένη αναπνοή. Είναι μόνο αυτό ηρεμή. Ή, θα σας δείξω με την επόμενη, για να καταλάβετε την διαφορά, φουσκώνει η κοιλιά και κάναμε την πλήρη αναπνοή και μετά ανεβαίνει στα πλευρά και στο στήθος. Δοκιμάστε το ένα τρόπο, δοκιμάστε το άλλο τρόπο και αποφασίστε εσείς για τον εαυτό σας και κάντε μας ένα report την άλλη εβδομάδα να μας πείτε ποιο βρήκετε πιο αποτελεσματικό για εσάς. Εντάξει. Okay. Τώρα ο ρυθμός, ας πούμε ότι εκπνέει, αρχίζει η εισπνοή, ΩΜ1, ΩΜ2, ΩΜ3, ΩΜ4, ΩΜ5, 1, ΩΜ1, ΩΜ2, εκπνοή, ΩΜ1, ΩΜ2, ΩΜ3, ΩΜ4, ΩΜ5, ΩΜ6, νομίζω 4-2, 4-2 είναι κρίτερα. Εδώ θα δοκιμάσουμε 4 τώρα. ΩΜ 1, ΩΜ 2, ΩΜ 3, ΩΜ 4. Κράτημα. ΩΜ 1, ΩΜ 2. Εκπνοή. ΩΜ 1, ΩΜ 2, ΩΜ 3, ΩΜ 4. Άπνοια. ΩΜ 1, ΩΜ 2. Εισπνοή. ΩΜ 1, ΩΜ 2, ΩΜ 3, ΩΜ 4. Κράτημα. ΩΜ 1, ΩΜ 2, εκπνοή. ΩΜ 1, ΩΜ 2, ΩΜ 3, ΩΜ 4, άπνοια. ΩΜ 1, ΩΜ 2. Καταλάβατε, δηλαδή η εισπνοή και η εκπνοή έχουν διπλή διάρκεια από το κράτημα και την άπνοια. Αυτό λέγεται γαλήνια αναπνοή και θεωρείται η πιο αποτελεσματική αναπνοή για ψυχοσωματικά προβλήματα. Okay. Και μετά
η βαθιά χαλάρωση. Εντάξει. Τώρα, για την βαθιά χαλάρωση έχετε, πιστεύω, όλοι κάνατε. Υπάρχουν άφθονες κασέτες στα ράφια με διάφορα θέματα για χαλάρωση. Θα κάναμε και την άλλη εβδομάδα χαλάρωση και θα κάναμε και σήμερα, αν προλαβαίνετε. Ας δούμε τώρα την δεύτερη σειρά. Αυτό είναι η πρώτη σειρά. Για αυτούς που ξεκινάνε ή έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα να δούμε την δεύτερη σειρά. Ναι. Τώρα, ξεκινάμε με τα τεντώματα προς το πάνω. Δεν είναι ανάγκη να το δούμε, το έχουμε κάνει. Ναι. Δεύτερο, οι στροφές του κεφαλιού. Και αυτό το έχουμε κάνει. Τρίτο, κάμψη πλάι. Τώρα, εδώ θέλει προσοχή. Η κάμψη πλάι μας βοηθάει επειδή τονώνει τα νεφρά και επινεφρίδια. Αλλά επειδή υπάρχει ένα μικρό κράτημα εκεί, πρέπει να προσέξετε ότι αυτό το κράτημα δεν σας φουντώνει την πίεση. Δηλαδή πρέπει να το κάνετε μέχρι εκεί που μπορείτε. Δηλαδή, σηκώνουμε το δεξί χέρι, επάνω. Εισπνέουμε, τεντώμαστε προς το πάνω. Κρατάμε και με το κράτημα ερχόμαστε αριστερά και βλέπετε ότι γίνεται εδώ μία πίεση στα νεφρά και επινεφρίδια. Μετά εκπνοή, χαλαρώνουμε, μην το κρατήσετε πολύ και έρχεται το άλλο χέρι απάνω και εισπνέουμε προς το πάνω, κράτημα, ερχόμαστε πλάι, το κρατάμε λίγο, εκπνοή και γίνεται αυτό ένα λάξ τρεις φορές. Πάλι με το άλλο χέρι απάνω, κρατάμε, ερχόμαστε, εκπνοή και γίνεται έτσι τρεις φορές ένα λάξ χωρίς μεγάλο κράτημα. Αυτό δημιουργεί ένα μασάζ στα επινεφρίδια και στα νεφρά και σε όλη την σπονδυλική στήλη και απελευθερώνει ένταση. Εγώ που το κάνω αυτό κάθε πρωί νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για την άσκηση, γιατί νιώθω να ξεμπροκάρεται τελείως η πλάτη μου, σπονδυλική στήλη και με προετοιμάζει για την μέρα. Είναι μια ωραία άσκηση. Μετά έχουμε την γάτα με την μπαλόνι αναπνοή, το δείξουμε αυτό. Έχουμε την τορσιόν, την δείξουμε αυτό. Και προσθέτουμε τώρα την συμπίδα. Μάλλον έτσι πρέπει να καθίσεις. Ναι. Την συμπίδα. Όπου πρώτο τεντωνόμαστε προς το πάνω με την εισπνοή. Και με την εκπνοή κατεβαίνουμε κάτω, λυγίζουμε λιγάκι τα γόνατα, ειδικά αν έχετε δυσκολία. Ερχόμαστε κάτω, εκεί. Να το κάνουμε 2-3 φορές δυναμικά, εισπνοή απάνω. Εκπνοή κάτω. Αργά, έτσι. Τώρα, μία τελευταία φορά κάνει το και λύγεστε τα γόνατά σου περισσότερο. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να κατέβουν τόσο. Κατεβαίνουμε εδώ και χαλαρώνουμε. Ο στόχος εδώ είναι να χαλαρώσουμε σε αυτή την θέση. Εδώ θα δείτε, αν δεν νιώθετε καλά θα σηκωθείτε. Αν όμως μπορείτε, μείνετε για λίγο και παίξτε με τα όρια. Γίνεται ένα μασάζ εδώ, μία πίεση στα επινεφρίδια και στα νεφρά, στον θυροειδή και παραθυροειδή και εμετώνεται καλύτερα η τύχη της καρδιάς, γιατί η καρδιά είναι κάτω τώρα από το θώρακα και βοηθάει με την εξυπηρέτηση της αιμάτωσης της καρδιάς και αυτό βοηθάει. Ότι μένουμε εκεί, αναπνέουμε, χαλαρώνουμε. Αν νιώθουμε όμως πίεση στο κεφάλι, κάτι, πες ο ανθρώπος εκεί να κάνουμε ησυχία. Τότε σιγά σιγά σταματάμε και σηκωνόμαστε. Αυτό μπορεί να το κρατήσετε στην αρχή για 30 δευτερόλεπτα και μέσα από τις εβδομάδες να φτάσετε σε 1 λεπτό, σε 2 λεπτά, σε 3 λεπτά, ανάλογα. Ευχαριστούμε. Μετά έχουμε στο επάνω. Τώρα, μετά από την συμπίδα που κάναμε τώρα, έχουμε τις δονήσεις που ήδη συζητήσαμε, το Α, το Ο και το Ου. Και μετά έχουμε τα πόδια μας σε ένα μαξιλάρι με την κίνηση των χεριών και του κεφαλιού. Δηλαδή συνήθως με όλες τις άλλες παθήσεις κάνουμε εδώ τη μισή λαμπάδα.
Εδώ αντεκατεστούμε τη μισή λαμπάδα, γιατί οι πολλοί άνθρωποι που έχουν επέρτηση δεν αντέχουν να έρθει τόσο αίμα στο κεφάλι τους, με το να βάλουμε τα πόδια μας πρώτο-πρώτο σε μερικά μαξιλάρια. Μας πετάτε αυτό το μαξιλάρι και αυτό το μαξιλάρι. Βάζουμε, ξεκινάμε με δύο μαξιλάρια. Αυτό το ύψος. Ξαπλώνουμε, βάλαμε τα πόδια εκεί και εδώ αρχίζουμε να κάνουμε αναπνοές. Θα σας δείξουμε τώρα σε λίγο τις αναπνοές και τι κάνουμε. Μετά από μερικές εβδομάδες, νιώθουμε καλά, δεν νιώθουμε κανένα πρόβλημα, προσθέτουμε ένα μαξιλάρι. Και μετά από κάποιες εβδομάδες ακόμα, νιώθουμε καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, προσθέτουμε ένα μαξιλάρι. Γιατί η επέρτηση δεν σημαίνει ότι έχω καλή αιμάτωση του εγκεφάλου. Σημαίνει ότι απλώς υπάρχει πίεση στο σύστημα. Μπορεί να είναι τελείως μπλοκαρισμένο ο αυχένας και να μην έχω καλή αιμάτωση του εγκεφάλου. Και αφού στον εγκέφαλο δίνονται τα μηνύματα από την απόφυση και υποθάλμες στα επενεφίδια και στα νεφρά, πρέπει να εξασφαλίσω καλή αιμάτωση του εγκεφάλου χωρίς βέβαια να αυξήσω την πίεση. Και αυτό ξεκινάμε με μια ελαφρή κλίση για να μην έχουμε πρόβλημα και σταδιακά ο καθένας συνεθίζοντας αυξάνει την κλίση. Εδώ υπάρχουν δύο κινήσεις πάλι με την μπαλόνι εκπνοή που κάνουμε. Με την εισπνοή τα χέρια πάνω και πίσω από το κεφάλι, εισπνοή. Και μετά η εκπνοή χωρίς κράτημα με τον μπαλόνι εκπνοή. Εισπνοή. Και μετά. Okay. Αυτό μπορεί να γίνει στην αρχή 2-3 φορές και μετά αν σας αρέσει, αν σας βοηθάει, αυξήστε τις επαναλήψεις. Επίσης, μια άλλη κίνηση που γίνεται χωρίς την μπαλόνι εκπνοή, μόνο με το κεφάλι. Εισπνέομαι, γυρίζουμε το κεφάλι από μία πλευρά και εκπνέομαι γυρίζοντας το κεφάλι στο κέντρο. Εισπνέομαι, γυρίζουμε το κεφάλι από την άλλη πλευρά, εκπνέομαι στο κέντρο. Αυτό πρέπει να, μάλλον θα το αλλάξουμε εδώ, θα κάνουμε αλλιώς. Εισπνέω γυρίζοντας προς μία πλευρά, καθώς γυρίζω, εισπνέω γυρίζοντας δεξιά, εκπνέω στο κέντρο. Δεν θα κάναμε κράτημα. Συνήθως γίνεται κράτημα, αλλά εδώ με την επέρταση είναι κρίτη να μην γίνει. Εισπνέω γυρίζοντας, δεν κάνω κράτημα, εκπνέω γυρίζοντας στο κέντρο. Είναι μία μικρή αλλαγή που θα κάναμε στην άσκηση για το θέμα της επέρτασης. Αυτό εξυπηρετεί να κάνει ένα μασάζ στον αυχένα, στο λαιμό, στον θυρεοειδή και παραθυρεοειδή και εξυπηρετεί την αιμάτωση του εγκεφάλου. Αυτό, αν νιώθετε άσχημα, μην το κάνετε. Βάλτε ένα μαξιλάρι. Ούτε ένα μαξιλάρι, βάλτε τα πόδια σας κάτω. Και κάντε το έτσι, μέχρι το συνηθίσετε. Μετά βάλτε ένα μαξιλάρι. Και σιγά σιγά πλησιάσετε το πράγμα, μέχρι να μπορείτε να το κάνετε χωρίς να έχετε πρόβλημα. Okay. Κάνουμε αυτά. Αφού κάνουμε αυτό, τότε κάνουμε την μπαλόνι αναπνοή σε αυτή την θέση. Εντάξει, κάνουμε τις κινήσεις των χεριών με τα μπαλόνια αναπνοή, κάναμε τις στροφές του κεφαλιού και τώρα κάναμε την μπαλόνια αναπνοή σε αυτή την θέση. Και συνδυάζουμε με την μπαλόνια αναπνοή την γαλήνια αναπνοή. Δηλαδή μετράμε μέσα μας. Εισπνοή. Ωμ 1, ωμ 2, ΩΜ 3, ΩΜ 4. Κράτημα. ΩΜ 1, ΩΜ 2. Εκπνοή. ΩΜ 1, ΩΜ 2, ΩΜ 3, ΩΜ 4. Με μικρή παύση. 1, 2. Εισπνοή. ΩΜ 1, ΩΜ 2, ΩΜ 3, ΩΜ 4. Κράτημα. ΩΜ 1, ΩΜ 2. Εκπνοή. ΩΜ 1, ΩΜ 2, ΩΜ 3. Έλα τώρα.
τέσσερα. Δηλαδή, συνδυάζει τα πόδια λίγο ψηλά, την γαλήνια αναπνοή και την παλώνια αναπνοή. Εντάξει, έχει ρυθμό, έχει και συγκεκριμένο τρόπο εκπνοής. Καταλάβετε. Σε αυτή την άσκηση, συγχρόνως, εξυπηρετούμε την αμάτωση του υποθάλαμους και υπόφαση, χαλαρώνουμε με την αναπνοή και εκτονώνουμε την ένταση με την παλώνια εκπνοή, με αυτή την άσκηση. Και μετά από αυτό, σπρώχνουμε το μαξιλάρι και κάναμε βαθιά χαλάρωση. Όπου περνάει η επίγνωσή μας μέσα από κάθε μέρος του σώματος και αφού χαλαρώνεται όλο το σώμα, ξεκινώντας με τα δάκτυλα των ποδιών μέχρι και το κεφάλι, μετά οραματιστείτε τα αγγεία σας. Και οραματιστείτε τα αγγεία πρώτο να είναι καθαρά και να έχουν ελαστικότητα και να χαλαρώσουν. Δική που είναι σφιγμένα, φανταστείτε κάτι έτσι να κάνει έτσι. Οραματιστείτε το. Δηλαδή τα αγγεία, οραματιστείτε τα αγγεία και εδώ νιώσει αυτή την ενδολή, ότι δίνω ενδολή με αγάπη στα αγγεία μου να ανοίξουν, να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν. Δεν χρειάζεται να είναι τεντωμένο, να είναι σφιγμένο. Ότι μας ενδιαφέρει δύο πράγματα τα αγγεία. Να είναι καθαρά και να είναι χαλαρά. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι βουλώνουν, μειώνεται ο όγκος και σφίγγουν. Ότι χαλαρώνουμε όλο το σώμα και μετά χαλαρώνουμε ιδιαίτερα τα αγγεία. Και αν θέλετε και αν έχετε πρόβλημα με την καρδιά σας, χαλαρώνουμε και την καρδιά. Δηλαδή είναι δυνατόν να μειώσουμε τους κτύπους της καρδιάς. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν με την θέλησή τους. Δηλαδή, ήρεμο. Ήρεμο. Μπορείτε να συγκεντρωθείτε στην λέξη ηρεμία, άφημα, αφήνουμε, ηρεμώ, βυθίζομαι και να αφαιθώ. Θα σας κάνουμε μια χαλάρωση για αυτό το θέμα. Για την υπόταση τότε πρέπει να βοηθάει το κράτημα, ε. Ναι. Ναι. Τώρα, θα σας πω την επόμενη φορά δύο κουβέντες ιδιαίτερα για την αρτηριοσκλήρωση που πολλές φορές συνοδεύει την επέτειση. Πόσοι από εσάς έχετε και η αρτηριοσκλήρωση? Ότι οι αρτηρίες έχουν σκλένει λιγάκι. Έχεις? Ναι. Ναι. Πρέπει. Τόσα χρόνια που έχω υπέρταση δεν μπορεί να μην έχω, υποθέτω. Καλά. Σας πει ο γιατρός. Okay. Θα σας κάνει τώρα η ελευθερία ένα μάθημα με τις ασκήσεις και με τις αναπνοές και τις ζωνήσεις και μια χαλάρωση. Και η άλλη εβδομάδα θα προσθέσουμε κάποιες άλλες χαλαρώσεις και τεχνικές για αυτό το, για αυτό το θέμα. Έχετε... Ναι, είναι λίγες οι ασκήσεις. Θα κάνει στην δεύτερη σειρά. Εντάξει. Ναι. Καμία ερώτηση. Όχι, θα συνεχίσει. Ναι. Ναι. Εγώ όταν καλά το διαπίστωσα σε αυτό πριν ένα χρόνο περίπου την πίεσή μου, είχε ανέβει 22. Λοιπόν, είχε πει διατάξει στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Πολλές φορές όταν στρεσάρω το επιπτωμένο, αισθάνομαι τρομερό πόνο στο κεφάλι. Πόνο σε όλο το κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που πονάω, είτε προσπαθώ να χαλαρώσω, κάνω θετική σκέψη, θετικές σκέψεις, αλλά ο πόνος για το επόμενο δεκάλεπτο, τέταρτο είναι φοβερά. Θέλω να είμαι ξαπλωμένη και αισθάνομαι ότι έχω ένα τρομή στο κεφάλι μου. Δηλαδή, ένα τέτοιο, νομίζω ότι το σώμα, μάλλον το κεφάλι φύγει από το σώμα. Δεν αισθάνομαι το κεφάλι μου. Κατάλαβα. Εκεί πέρα τι να κάνω. Και τι ξέρεις, το θέμα είναι να μην φτάσεις εκεί. Δεν ξέρω. Στην περίπτωση που φτάνω, έχω φτάσει από το χρόνο, από το διάστημα που έχω την υπέρταση, δηλαδή έχω φτάσει εκεί. Ναι, εντάξει, αυτή η στιγμή αυτό που κάνεις είναι βασικά αυτό που μπορείς να κάνεις. Αν έχεις κάποια γιάματα του Μπαχ, αν έχεις κάποιο rescue remedy, να πάρεις λίγο rescue remedy, που είναι κάποια γιάματα από λουλούδια, ειδικά για κατάσταση σοκ, ένταση. Και να ξαπλώσεις και να ηρεμήσεις. Αλλά
του λέω σε σένα τώρα, ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι όλα αυτά που δεν λες. Όλα αυτά που δεν εκφράζεις και είσαι έτσι, έτσι και όλο ναι, 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 και σου μαζεύει ένα τεράστιο παράπονο μέσα σου. Και μετά σου έτσι. Πρέπει να εκφράζεσαι. Ότι χρειάζεσαι για να μην φτάσεις κάποιες μορφές εκτόνωσης. Χορό, δεν ξέρω, τραγούδι, να γράφεις, να λες τα συναισθήματά σου. Χρειάζεσαι να το προλάβεις την κατάσταση. Κάτι άλλο. Τι. Όχι για το στομάχι τώρα. Μετά. Το χαμομήλι δεν είναι εξίσου. Ναι, το χαμομήλι είναι καλό. Ναι. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω για τα συναισθήματα. Που λες ότι είναι ο κύριος παράγοντας για να δημιουργεί επένδυση. Ναι. Θα συζητήσουμε αυτά την επόμενη εβδομάδα. Ναι, απλώς θέλω να ρωτήσω, στην περίπτωση που προηγουμένως είπε η Στασούλα, μου φουντώνει, και εγώ κάθομαι και ρε μου, κάνω μια θετική σκέψη και όλα είναι καλά και ωραία, και σε χάζει το συνέστημα. Το ερώτημα μου είναι, ας πούμε, κατά πόσο μπορούν αυτές οι τεχνίκες τελικά, κάτσε χαλάρωσε, ηρέμησε με θετική σκέψη και όλα αυτά, όλα είναι καλά, ωραία. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν τα καταπιέζουμε. Μπορεί να κάποια στιγμή μπαίνουν μέσα, ησυχάζουν, αλλά δεν έρχεται τι που κάνουν. Ναι, και γι' αυτό στην αρμονική ζωή έχουμε προσθέσει την εκτόνωση μαζί με αυτά. Μπορεί να είναι πιο επιβλαβή κάποιο που αρχίζει και λέει θα ηρεμήσω από κάποιον που είναι έξω και βγάζει και το θυμό του. Δεν έρχεται να τα σκεπάσει. Άλλο αυτό. Άλλο η στιγμή που λέω αυτά τα 20 λεπτά ηρεμώ. Ναι, βέβαια, όχι. Και άλλο η καθημερινή ζωή. Στην καθημερινή ζωή. Μπορεί κάποιο. Ναι, δεν λέμε αυτό. Η Τασούλα μιλάει για μια συγκεκριμένη τεχνική που θα προσπαθήσει να χαλαρώσει αυτή την ώρα. Δεν σημαίνει ότι κάποιες άλλες ώρες δεν θα εκφραστεί, ότι δεν θα μπορεί να εκφραστεί. Δεν το είναι ότι μπορεί κάποιος να μπει στην παγίδα τις ώρες που δεν είναι σε χαλάρωση να κατεπιέζει τα συναισθήματά του. Ναι, μπορεί. Αλλά δεν πάει πακέτο με την τεχνική χαλάρωσης. Και είναι αποδεικμένο σε επιστημονικές έρευνες ότι η εφαρμογή του διολογισμού και της χαλάρωσης έχει σημαντική επίδυση πάνω στην επέκταση. Από όλα τα άλλα συστήματα έχει την σημαντικότερη μείωση της πίεσης μέσα από το διολογισμό και την χαλάρωση. Βοηθάει. Αυτό να μην άλλο να χαλαρώνω και να ερεμώ κάποια στιγμή και άλλο να αρνιέμαι γενικά στην ζωή μου ότι έχω αρνητικά συναισθήματα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί μπορεί να είναι πιο βλαβερό. Ναι, γι' αυτό θα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα τα συναισθήματα. Ναι. Κάτι άλλο. Και θα σας κάνει τώρα μάθημα η ελευθερία και θα συνεχίσουμε την άλλη μετά τη στις 11. Δικό μου λάθος σήμερα. Δεν ξέρω, δεν το πω, μου το βήκα. Τι? Δεν σήμερα είναι το δεύτερο και θα είναι το τελευταίο μάθημα για την επέκταση. Έχω κάποια πράγματα που θέλω να προσθέσω από την προηγούμενη φορά όσο αφορά τις βιταμίνες που μπορεί να βοηθήσουν. Υπάρχει ένας ιατρός που δουλεύει ιδιαίτερα με την επέκταση και που έχει ανακαλύψει ένα συνδυασμό βιταμινών. Προτείνει πολύ το μαγνήσιο που να είναι περίπου 500 μιλιγράμμ την ημέρα. Το βοηθάει με την χαλάρωση των αγγείων. Μαγνήσιο. Προτείνει το B1, B2 και B6 περίπου 40 μιλιγράμμ. Ναι, το σύμπλεγμα. Ναι. Το καθένα.
Όχι. 40 μιλιγκράμμ 1, το 2 και το 6. Και το B12 προτείνει 40 μικρογραμμάρια. Και το φολικό αξί περίπου 800 μικρογραμμάρια. 800 μικρογραμμάρια. Θα σας πω μετά αν θέλετε. Μετά είναι ένα ένζυμο, λέγεται συνένζυμο, coenzyme, το Q10, το Q το λατινικό, το γράμμα, Q10. Coenzyme, Q10. Αυτό προτείνει περίπου 60 με 90 μιλιγκράμμ την ημέρα. Τώρα, εκτός από τις ασκήσεις που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, πάρα πολύ προτείνεται το περπάτημα. Όποιος έχει υψηλή πίεση, καλό θα είναι να περπατήσει περίπου μία ώρα την ημέρα. Βοηθάει πολύ την υγεία του. Και ελευθερό χορό. Σαν μορφή ελευθερό χορό. Να χορεύει, όχι πάρα πολύ, αλλά να χορεύει έτσι ελευθερά. Και επειδή αυτό θα εκτονώσει συναισθήματα και ενέργεια και θα επιφέρει μια ηρεμία. Αυτό που προτείνει να αποφεύγουμε στις τροφές είναι το άσπρο αλεύρι και ακόμα το άσπρο ρύζι και γενικά το υδροάνθρακες να μην αποτελούν μεγάλη ποσοστό της δίαιτας. Και προτείνει συγκεκριμένα τα φρούτα, το grapefruit, τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, τα ροδάκινα. Τώρα, οι βιταμίνες, όσο αφορούν τις βιταμίνες για την αρτηριοσκλήρυνση, που πολλές φορές είναι αιτία της ψηλής πίεσης. Προτείνει βιταμίνη C, 500 μιλιγκράμμ την ημέρα, αυξάνοντάς το σιγά σιγά σε 1000 μιλιγκράμμ μετά από κάποιες εβδομάδες. Προτείνει ακόριστο λάδι ή από φυτά ή από ψάρι. Ακόριστο, όχι το κορισμένο λάδι, δηλαδή από ζωικό λίπος, από βούτυρο, από τυριά ή από κρέας. Όχι, από τυριά είναι εντάξει, είναι ακόριστο, είναι από φυτό. Προτείνει λεχιθίνη. Εκτός αν συγκεκριμένα σε έναν άνθρωπο αναβάζει την πίεση, αλλά γενικά όχι. Ωραία. Τώρα, σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε με τρία πράγματα. Να σας δείξω λίγο τη ρεφλεξολογία και πώς γίνεται η ρεφλεξολογία για τα σημεία που βρίσκονται και στο χαρτί σας. Δηλαδή, μας ενδιαφέρουν τα νεφρά, τα επινεφρίδια και το ενδοκρινικό σύστημα και το αποκριτικό σύστημα, το ουρικό σύστημα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι να σας δείξω ένα μασάζ που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας για τον αυχένα και για το κεφάλι, να μειώσετε γενικά την ένταση του νευρικού συστήματος και να δημιουργήσετε μια χαλάρωση, να εξυπηρετήσετε την χαλάρωση των νεύρων και τότε των αγγείων και τότε της πίεσης. Και το τρίτο που θα κάνουμε σήμερα είναι να σας καθοδηγήσω σε μία χαλάρωση όπου σε αυτή την χαλάρωση θα
αφήσετε μέσα στο υποσυνείδητό σας να εμφανιστεί η μορφή της υπέρτασης. Δηλαδή θα αφήσουμε την υπέρτασή μας να πάρει μία μορφή, σαν είναι μία οντότητα που ζει μέσα μας. Και θα ρωτήσουμε αυτή την οντότητα πώς δημιουργήθηκε μέσα μας. Δημιουργήθηκε μέσα από την διατροφή, μέσα από συναισθήματα, μέσα από τρόπο ζωής, και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις όσο αφορά την αιτία. Ποια είναι η αιτία της υπέρτασης μέσα μας, και θα δούμε. Μήπως και μας παρουσιάζει κάποιες εικόνες που μας βοηθάει να καταλάβουμε, και ίσως έχει και κάποια σχέση με κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα. Και αν είναι, να δούμε ποια είναι τα συναισθήματα αυτά. Να μάθουμε αυτά μέσα από την επαφή με το υποσυνείδητο. Και μετά θα ρωτήσουμε την μορφή της υπέρτασης που υπάρχει μέσα μας, τι μπορούμε να κάνουμε να τον βοηθήσουμε, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε για να θεραπεύεται, να βοηθιέται. Και θα πάρουμε συμβουλές από μέσα μας γύρω από τι χρειάζεται να κάνουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε αυτά τα τρία πράγματα. Τώρα πρώτο να σας δείξω το θέμα της ρεφλεξολογίας. Κοιτάξτε στο χαρτί που έχετε με τις ασκήσεις και να δείτε ότι δεξιά κάτω δείχνει μερικά σημεία, κλειδί σημεία για την επέτηση. Είναι τα νεφρά, είναι τα επινεφρίδια, είναι η θυροειδής, παραθυροειδής και η υπόφυση. Και είπαμε η προηγούμενη εβδομάδα να προσθέσουμε την ουρήθρα και την κύστη για να βοηθήσουμε με την απομάκρυνση του νερού από το σύστημα, και θα σας δείξω τώρα που είναι αυτή η γραμμή. Εντάξει. Αντί να γίνει αυτό θα ζητήσουμε την Ελευθερία να έρθει και να καθίσει εδώ που είμαι εγώ. Εγώ να έρθω λίγο απέναντι εδώ και εσείς θα καθίσετε ανάλογα. Ναι. Ναι. Τώρα, αν είχαμε ένα μάρκο δώρο εδώ, να το κάνω. Όχι. Κανένα αυτό δεν είναι. Είναι εδώ. Όχι, θα πω να είμαι. Είναι εδώ. Εδώ έχουμε τα νεφρά. Εντάξει. Εδώ τα επινεφρίδια, εδώ είναι το ορυκτικό σύστημα και κύστη. Εντάξει. Εδώ έχουμε τον θυροειδή. Παραθυροειδή και υπόφυση. Εντάξει. Αυτά είναι τα σημεία που θέλουμε να δουλέψουμε γενικά για την επέρτηση. Κύστη εδώ. Ναι. Εδώ είναι το νεφρό, εδώ η σωλήνα, εδώ είναι η κύστη, εδώ είναι η επινεφρίδια. Αυτά είναι τα σημεία που είναι τα πιο σημαντικά. Θυροειδή, παραθυροειδή, υπόφυση. Εντάξει. Τώρα το σύστημα είναι με τον αντίχειρα, πιέζουμε βαθιά μέσα εκεί και κάνουμε κυκλικές κινήσεις. Τώρα βέβαια για να το κάνετε στον εαυτό σας είναι δύσκολο, γι' αυτό θα θέλετε ένα ξυλάκι με στρογγυλή μύτη που εσείς μόνοι σας θα τρίψετε με το ξυλάκι μέσα εκεί, γιατί αλλιώς είναι λίγο δύσκολο. Δουλεύουμε το νεφρό, δουλεύουμε τα επινεφρίδια, έτσι, δουλεύουμε αρκετή ώρα, εγώ το κάνω σύντομα τώρα. Δουλεύουμε αυτή την γραμμή κατεβαίνοντας προς το κάτω και δουλεύουμε την κύστη. Εγώ το κάνω 10 φορές πιο γρήγορα. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε εδώ 2-3 λεπτά, εδώ 2-3 λεπτά, την γραμμή 2-3 λεπτά, 2-3 λεπτά στην κύστη. Μετά γύρω-γύρω εδώ στην θυροειδή θα πάρουμε αρκετή ώρα, θα πιέζουμε μέσα με υπομονή. Αν βρούμε ένα σημείο που πονάει, θα το δουλέψουμε ιδιαίτερα. Είναι
θυροειδή. Και μετά πιάνουμε εδώ παραθυροειδή και αυχένα. Δούμε εδώ το σημείο. Αρκετή ώρα και μετά αρκετή ώρα την επόφηση. Που ελέγχει... υπόφηση. Θυροειδής εδώ. Παραθυροειδής εδώ. Είναι γραμμένα στο χαρτί σας. Είναι όλο εκεί. Ότι αυτά είναι τα σημεία. Τώρα αν θέλετε να κάνετε γενικά ή όλο το πόδι, καλά κάνει, κακό δεν κάνει. Εντάξει. Αυτά όμως είναι τα συγκεκριμένα και τα δύο πόδια. Και τα δύο πόδια πρέπει να κάνετε. Δείξουμε το άλλο πόδι να καταλάβετε πού είναι τα σημεία. Εδώ το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα. Το νεφρό, τα πνευρίδια, η κύστη προς το μέσα. Δεν πάει προς εδώ, προς το μέσα. Και στα δύο πόδια. Καταλάβετε. Θυροειδή, παραθυροειδή, επόφηση. Εντάξει. Τώρα είναι συμμετρικά τα πόδια, σε μπορείς. Δεν είναι. Εντάξει. Okay. Τώρα να σας δείξω, αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε πριν από 10 λεπτά ή περισσότερο το ένα πόδι και μετά 10 ή περισσότερο, 10 λεπτά με ένα τέταρτο το κάθε πόδι. Αυτό είναι να ενεργοποιήσουμε την σωστή λειτουργία των νεφρών και πνευρίδιων που είναι απεύθυνα για ένα μεγάλο βαθμό των υπερτασιακών προβλημάτων. Τώρα, το άλλο είναι το shiatsu massage για να χαλαρώσουμε τον αυχένα και το κεφάλι, γιατί εκτός η εργασία που κάνουμε με τη ρεφλεξολογία, συγγνώμη, αφορά το ενδοκρινικό σύστημα. Την εργασία που θα κάνουμε με το shiatsu αφορά το νευρικό και ενεργειακό σύστημα. Το νευρικό σύστημα και το βιοενεργειακό σύστημα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα, για να δείτε τα σημεία αυτά, εγώ θα γυρίσω πίσω έτσι και εσείς θα φανταστείτε ότι η εργασία που κάνω τώρα το κάνω ξαπλωμένο. Θα ξανασηκωθώ, αλλά να καταλάβετε την θέση με την οποία γίνεται αυτό. Τα χέρια είναι έτσι και αυτό μας δίνει ένα κόντρα και η ικανότητα να κάνουμε πίεση και δουλεύουμε με τους αντίχειρες εδώ σε όλους τους σημείς του αυχένα. Και μετά χαλαρώνουμε τα χέρια και δουλεύουμε όλο το κεφάλι με αυτόν τον τρόπο. Τώρα εσείς θα φανταστείτε ότι είμαι εξαπλωμένος, μόνο για να δείτε τα σημεία, σηκώνομαι για να τα δείτε. Ξεκινάμε εδώ στην βάση του αυχένα και εφαρμόζουμε πίεση από το δεξιά και αριστερά. Κρατάμε την πίεση αυτή και την αφήνουμε σιγά σιγά. Μετά ερχόμαστε λίγο πιο πάνω στο επόμενο σπόντυλο και πιέζουμε. Και το αφήνουμε. Και προχωράμε σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζοντας πίεση, διατηρώντας την πίεση για περίπου ένα λεπτό και αφήνοντας την πίεση. Και με αυτόν τον τρόπο χαλαρώνουμε όλα τα νεύρα και τα σημεία ενέργειας του αυχένα. Όταν φτάνουμε εδώ στην βάση του κρανίου, θέλουμε να δουλέψουμε ιδιαίτερα αυτό το σημείο ένεσης, γιατί υπάρχουν πολλά νεύρα μέσα εκεί. Και γενικά μπορούμε να δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο, δουλεύοντας όλα τα νεύρα και τα σημεία και τους μυς και τα σημεία ενέργειας που υπάρχει στον αυχένα. Εσείς αν βρείτε άλλο τρόπο πιο αποτελεσματικό θα βρείτε δικό σας τρόπο, ο σκοπός όμως είναι να χαλαρώσουμε όλα αυτούς τους μυς και από πλάι εδώ επίσης. Εδώ. Εντάξει. Τώρα το απόλυπο θα σας δείξω ξαπλωμένος. Ας πούμε ότι έχουμε δουλέψει εδώ όλο τον αυχένα, τότε ξεκινάμε να δουλεύουμε όλο το κρανίο, χαλαρώνοντας όλα τα νεύρα και μυς γύρω από το κρανίο, κάνοντας ένα καλό μασάζ και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε μια κεντρική γραμμή που έρχεται από το πίσω μέρος του κεφαλιού, πάνω,
και καταλήγει στο μέτωπο και στη μύτη. Και εφαρμόζουμε και πίεση με αυτόν τον τρόπο και αφήνουμε την πίεση και προχωράμε στο επόμενο σημείο. Παίρνουμε το χρόνο μας. Αυτή η διαδικασία έτσι, στο κρανίο μπορεί να πάρει και 10 λεπτά. Και ερχόμαστε σιγά σιγά προς το μέτωπο. Δουλεύουμε στο κέντρο του μετώπου με πίεση. Και αφού κάναμε αυτό, δουλεύουμε γύρω-γύρω από τα μάτια, τα μάγκουλα, το σαγόνι, όλο αυτό το μέρος του πρόσωπου. Και αφού χαλαρώνουμε, δηλαδή έχουμε δουλέψει τον αυχένα, όλο το κρανίο, από πάνω, το μέτωπο και όλους τους μυς του προσώπου, το σαγόνι, τα μάγκουλα, γύρω από τα μάτια, μπορούμε να μείνουμε για λίγο με τις παλάμες πάνω στα μάτια και να χαλαρώσουμε τα μάτια μας. Και αφού έχουμε μείνει εκεί περίπου 2-3 λεπτά, μπορούμε να φέρουμε τα χέρια μας πάνω στο στήθος και ίσως νιώθουμε τους κτύπους της καρδιάς και κάνουμε μια χαλάρωση σε αυτή την θέση, αφήνοντας την ηρεμία από τα χέρια μας να περνάει μέσα στην καρδιά και αυτή η ηρεμία να ανανεώσει την καρδιά και όλο το κυκλοφοριακό σύστημα, δημιουργώντας ηρεμία και υγεία. Και μένουμε και κάνουμε χαλάρωση εκεί. Τότε είναι ο αυχένας, το κρανίο, το πρόσωπο, λίγο στα μάτια και μετά μένουμε εκεί με τα χέρια στο στήθος και χαλαρώνουμε εκεί. Το μασάζ του ίδιου μπορεί να πάρει περίπου 10 με 20 λεπτά ανάλογα με πόσο χρόνο έχουμε και η χαλάρωση μετά μπορεί να είναι από 10-20 λεπτά. Τότε όλη η διαδικασία μπορεί να είναι από 20 έως 40 λεπτά. Αυτό είναι κάτι που θα είναι πολύ καλό να γίνει κάθε μέρα και όποτε έχετε κάποια κρίση, κάποια ιδιαίτερη ένταση, σαν τρόπο να χαλαρώσετε πιο αποτελεσματικά. Τώρα θα προχωρήσουμε κατευθείαν μέσα στην χαλάρωση που σας περιέγραψα και μετά η ελευθερία θα δούμε αν έχετε ερωτήσεις μετά από την χαλάρωση. Και μετά η ελευθερία θα σας οδηγήσει μία φορά ακόμα μέσα από τις ασκήσεις να δει μήπως υπάρχουν κάποιες απορίες ή ατέλειες στην εφαρμογή των ασκήσεων. Τότε για αυτό το λόγο μπορείτε να πάρετε, θα γράψουμε την χαλάρωση, θα πάρετε μία εξαπλωτή θέση, να ετοιμαστείτε. Και βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας είναι σε μια χαλαρή, ελεύθερη θέση, άνετη, με τα πόδια σας ελεύθερα και τα χέρια σας ελεύθερα. Πάρετε μερικές βαθιές αναπνοές χωρίς να ζοριστείτε
μερικές αναπνοές συνειδητές που σας ηρεμούν και σας χαλαρώνουν. Τώρα θα κάνουμε ένα σύντομο πέρασμα μέσα από το σώμα, αφήνοντας το κάθε μέρος να χαλαρώσει, χωρίς να κάνετε εσείς καμία προσπάθεια, απλώς αφήνοντας τους μυς να ξεσφίξουν. Τα δάκτυλα των ποδιών, οι μυς των περμάτων, οι γάμπες, τα γόνατα, οι μυροί ξεσφίγγων, η γοφή, νιώστε τους γλουτούς, αφήστε τους να ξεσφίξουν. Νιώστε την μέση σας, αφήστε την να χαλαρώσει. Νιώστε τους μυς της κοιλιάς, αφήστε τους να ξεσφίξουν, να χαλαρώσουν. Νιώστε το ηλιακό πλέγμα κάτω από το στέρνο να χαλαρώσει. Νιώστε μέσα στο στήθος σας ένα άνοιγμα, φεύγει από το στήθος σας κάθε έννοια, και υπάρχει γαλήνη, ηρεμία. Νιώστε την πλάτη σας, αφήστε την να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει. Οι ώμοι ξεσφίγγουν, χαλαρώνουν. Τα χέρια, αφήστε τα χέρια σας χαλαρά, ελεύθερα, και ακόμα τα δάκτυλα των χεριών, νιώστε τον αυχένα σας, αφήστε τον αυχένα να χαλαρώσει. Και νιώστε τώρα τους μυς του προσώπου και αφήστε το σαγόνι να χαλαρώσει. Αφήστε τα μάγουλα να ξεσφίξουν, να χαλαρώσουν. Τα μάτια σας χαλαρώνουν.
νιώστε το μέτωπο, αφήστε το να χαλαρώσει, να ηρεμήσει. Και μέσα στο μέτωπο νιώστε μια αίσθηση φωτός και αφήστε αυτό το φωτό, φως, να ηρεμήσει το μέτωπό σας και να περάσει μέσα στον εγκέφαλο και να ηρεμήσει όλο τον εγκέφαλο. Να γεμίσει όλο το κρανίο και να περνάει μέσα στο πρόσωπο και να χαλαρώσει το πρόσωπο πιο βαθιά και νιώστε το φως να περνάει μέσα στον αυχένα και να χαλαρώσει τον αυχένα. Και μέσα στους ώμους, να χαλαρώσει τους ώμους. Και μέσα στα χέρια. Και αφήστε την αίσθηση του φωτός να γεμίσει το στήθος σας, να φέρει ηρεμία στο στήθος και να φέρει ηρεμία στην καρδιά σας. Νιώστε το φως να περνάει μέσα στην καρδιά σας. Και να ηρεμήσει όλα τα αγγεία του σώματος, ώστε χαλαρώνουν τα αγγεία, ηρεμούν. Τώρα, με κάθε αριθμό, θα χαλαρώσετε ακόμα πιο βαθιά και ο νους θα βυθίζεται πιο βαθιά μέσα στο υποσυνείδητο. 12. Αρχίζει το βύθισμα, το άφημα μέσα στον εαυτό σας, αφήνοντας το εξωτερικό κόσμο. 11. Δέκα. Εννέα. Βυθιζόμαστε. 8. Εφτά, έξι, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Τώρα φέρτε στο νου σας το θέμα της επέκτασης,
το γεγονός ότι αυξάνεται η πίεση του αίματος στα αγγεία σας και αφήστε αυτό το πρόβλημα να μορφοποιείται μέσα στο νου σας, να πάρει μία μορφή, οποιαδήποτε μορφή. Τώρα έχετε την μορφοποίηση του προβλήματος απέναντί σας. Αφήστε την μορφή να γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένη. Τώρα ρωτήστε την μορφή πώς δημιουργήθηκε μέσα σας. Ποιοι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο μέσα σας. Και δεχτείτε απαντήσεις. Τι παίζει ρόλο στην δημιουργία του προβλήματος αυτού μέσα σας. Τώρα, αν αυτό το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα συναισθημάτων, ποια είναι τα συναισθήματα συγκεκριμένα που δημιουργούν το πρόβλημα. Τώρα ρωτήστε την μορφή και δεχτείτε απαντήσεις. Τι μπορώ να κάνω για να απελευθερωθώ από αυτό το πρόβλημα. Τι χρειάζομαι να κάνω. Δεχτείτε απαντήσεις μέσα σας σχετικά με την λύση. Και αν παίζουν ρόλο τα συναισθήματα, τι μπορείτε να κάνετε για τα συναισθήματα αυτά. Τώρα, πλησιάστε την μορφή αυτή και αρχίστε να αφήσετε την αγάπη σας
και το φως σας να περνάει μέσα σε αυτή τη μορφή και να τη μεταμορφώσει. Δίνεται αγάπη και φως σε αυτή τη μορφή. Ακόμα περισσότερη αγάπη και φως και αφήστε την αγάπη σας και το φως σας να περνάει μέσα στην καρδιά σας και να δημιουργήσει ηρεμία και υγεία μέσα στην καρδιά. Και περνάει το φως και η αγάπη μέσα στα νεφρά, δημιουργεί ηρεμία και υγεία μέσα στα νεφρά μέσα στα επινεφρίδια υγεία, ηρεμία και σε όλο το κυκλοφοριακό σύστημα, όλα τα αγγεία, ηρεμία και υγεία. Και σε όλο το νευρικό σύστημα, ηρεμία και υγεία. Μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε σε αυτή την κατάσταση της ηρεμίας, νιώθοντας υγεία και ηρεμία σε όλο το σώμα και νου σας. Και όταν νιώθετε ότι έχει ολοκληρωθεί η εμπειρία για σας, μπορείτε να συνέρχεστε μόνοι σας προς την εγκρήγορση. Ερώτηση, ναι. Ήθελα να πω την εμπειρία μου. Ναι, πριν πεις την εμπειρία. Υπάρχει καμία ερώτηση για αυτά που είπαμε σήμερα, την ρεφλεξολογία, το βιοενεργειακό μασάζ ή την χαλάρωση αυτή. Η αυτή χαλάρωση έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι ερευνητική και η άλλη είναι θεραπευτική. Την ερευνητική όψη μπορούμε να το κάνουμε μία, δύο, τρεις φορές για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε άλλες απαντήσεις όσο αφορά αιτίες και λύσεις. Μετά από αυτό μπορεί να παρακάμψετε το κομμάτι που μιλάει για
την μορφή αυτή και να πάτε απευθείας στο θεραπευτικό κομμάτι, δηλαδή να χαλαρώσετε και να φανταστείτε υγεία και ηρεμία στην καρδιά, στα νεφρά, στα επινεφρίδια, στο κυκλοφοριακό σύστημα, σε όλα τα αγγεία, στο νευρικό σύστημα και μετά σε όλο το σώμα και όλο το νου. Γιατί αφού κάνετε ίσως 2-3 φορές ακόμα την άσκηση την ερευνητική, ίσως ανακαλύψετε άλλες λύσεις ή αιτίες, μετά συνεχίστε καθημερινά στην χαλάρωσή σας να κάνετε αυτό το μέρος, δηλαδή να οραματιστείτε η υγεία και η ηρεμία στο σώμα και στο νου.